Στην μεσολαβητική προσπάθεια της ΣΕΚ να αποτίθονται οι ελπίδες για άρση του αδιεξόδου στην παιδεία. Η ΣΕΚ αναμένει στο ακουστικό την απάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ώστε να θέσει και επισήμως την εισήγησή της. Προτείνει συγκεκριμένα να αναγνωριστεί από όλους ότι από τώρα και στο εξής, όλες οι αποφάσεις για την παιδεία θα λαμβάνονται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και η διαφορά για πίστοση στους εκπαιδευτικούς των απαλλαγών που τους αφαιρούνται φέτος να επιληθεί στην μεικτή επιτροπή προσωπικού. Ήδη χθες αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΟΕΛΜ ΕΚΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ με τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ επί του θέματος. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις, καταθέσει θέσεις στη χθεσινή συνάντηση. Θα αξιολογηθούν και θα παστούν οι αποφάσεις από την εκπαιδευτική, από τον εκπαιδευτικό κόσμο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα, θα δούμε πώς χειριζόμαστε το θέμα και με την κυβέρνηση. Αν υπάρχει έδαφος, είναι η λύση στην συγκεκριμένη κρίση. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνονται απαιτούμενες ενέργειες. Ο ΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ βλέπουν με διαφορετική σκοπιά την μεσολάβηση της ΣΕΚ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη μεσημβρινή εκπομπή του TV1 ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, η εισήγηση δεν θα πείσει τα μέλη της. Ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, μιλώντας στον Super Sport FM 104, υπέδειξε πως η πρόταση κινείται μέσα στις παραμέτρους των θέσεων της οργάνωσης. Είναι μια προσπάθεια, αλλά ο κόσμος, η βάση των εκπαιδευτικών. Η οποία ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν θα πιστεί ότι παίρνει κάτι. Ναι. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και η συζήτηση που κάναμε χθες κυμαίνεται στην πολύ πολύ σωστή βάση της διασφάλισης του θεσμικού διαλόγου. Mm-hmm. Κάτι για το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να υπεραμεινθούμε το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει κάτι το μαγικό ή κάτι που δεν το ξέρουμε. Επαναφέρει όλη τη διαδικασία ακριβώς σε αυτό το τραπέζι του θεσμικού διαλόγου. Δεύτερη μέρα των απεργιών στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν στις σχολικές μονάδες όχι για να διδάξουν, αλλά για να αναρτήσουν πανό και να δώσουν ενημερωτικά φυλάδια στο κοινό, εξηγώντας τους λόγους που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργίες. Με τις άσπρες φανέλες που αναγράφουν όχι στην διάλυση του δημόσιου σχολείου, οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου έχονταν στο πλευρό τους και μερίδα μαθητών που στηρίζουν τον αγώνα των καθηγητών τους, υπέδειξαν πως δεν θα σταματήσουν αν δεν αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά τους και δηλώνουν παρόν σε κάθε αγώνα για να ανατρέψουν, όπως αναφέρουν, τα σχέδια της κυβέρνησης να διαλύσει το δημόσιο σχολείο. Τα σχολεία αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σε κοινή τους συνεδρίαση θα καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα, απαντώντας ταυτόχρονα και επισήμων στην μεσολαβητική προσπάθεια της ΣΕΚ.